σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας αποτελούν σύμφωνα με τους κριτικούς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπροστά στις οικονομικές δυσκολίες που μοιάζουν με βουνό. Όσο γενναία και αν είναι η επιδότηση του ρεύματος, το ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς έγινε μόνιμο. Αυξάνεται και η επιδότηση στο ρεύμα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Δυστυχώς. Εδώ κανακτούμε να επιβιώσουμε. Δεν γίνεται. Όλα είναι, τώρα είναι έξοδα. Δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά που δίνει η συντάξη, ξέρω εγώ. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τα καύσιμα καίνε την τσέπη και τα ρεζερβουάρ γεμίζουν με όλο και μεγαλύτερη δυσκολία, ακόμα και αν σύμφωνα με τους οδηγούς έρθει η έξυπνη κάρτα. Τώρα χρειάζεται λεφτά, αργότερα θα μας τα δώσει. Κάτι τέτοιο βλέπω, πολύ κοροϊδία πέφτει. Όπως και οι αυξήσεις στο δημόσιο. Κόψαμε κάτι, δώσαμε κάτι, πόστα, κάπως έτσι. Για αυτούς που τα παίρνουν είναι καλά, για αυτούς που τα παίρνουν τι κάνουνε. Δύσκολα πράγματα, πολύ. Δυστυχώς. Και ό,τι ανεβαίνει σε αυτή τη χώρα δεν ξανακατεβαίνει. Είναι ένα ποσό που βοηθάει. Τι να βοηθήσει, σε δύο μέρες, σε υπόλοιπες 28. Ασπιρίνη στο βαριά άρρωστο η επιδότηση καυσίμων στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τους πρατηριούχους δεν οδηγούν σε ουσιαστική ανακούφιση μέσα στο ξέφρενο ράλι τιμών των καυσίμων. Νομίζω ότι είναι ημίμετρα, δεν είναι λύση. Το να δίνεις στον καταναλωτή και με τον τρόπο που το δίνεις αυτή την παροχή που είναι μηδαμινή έως ανύπαρκτη, αυτά τα χρήματα αναλογικά τα 50 ευρώ που αναλογούν στον κάθε πολίτη με εισοδηματικά κριτήρια μέχρι 30.000 ευρώ, πόσος κόσμος θα υπαχθεί, με επαγγελματίες περισσότεροι να είναι εκτός. Το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν αυτό που είχαμε προτείνει Πολάκης, να επιδοτίζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κάθε λίτρο καυσίμων πληρώνουν χρυσάφια επιχειρηματίες και αυτοκινητιστές που υποστηρίζουν ότι ένα προσωρινό βοήθημα δεν μπορεί να δώσει λύση. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω με την έννοια το ότι εμείς ημερεσίως θέλουμε κάπου 20 λίτρα, που σημαίνει το μήνα γύρω στα 600 λίτρα, μας επιδοτεί 100 λίτρα. Θετικά το δέχτηκε η κοινωνία του ταξί. Δυστυχώς όμως το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί και πέρα. Και τι εννοώ? Τα αναλώσιμα έχουν αυξηθεί κατά 30%. Ταυτόχρονα, πολίτες και επιχειρήσεις τηρούν στάση αναμονής για να δουν τι θα γίνει με το κύμα ακρίβειας.